κύριοι. Κύριε Πολυκάρπου, κύριε Μαυρίδη, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Καλά, εσείς? Καλά, μια χαρά. Το τσαγάκι σας, καλό? Ζεστό. Ζεστό, σας είδα που καήκατε, προσπάθησα να μην γελάσω. Θα το κρυώσουμε λίγο. Κύριε Πολυκάρπου, είστε εντάξει τώρα, ζεσταθήκατε λίγο? Μια χαρά. Τι όχι, να πείτε αυτό που λέγατε πριν να βγούμε στον αέρα. Δεν έχουμε πρόβλημα ενεργειακό και εσείς βάζετε το air conditioning. Θα έπρεπε να είσαστε πιο προσεκτικοί. Μα ξέρετε όμως πώς μετρήστε φώτα που έχετε. Εσείς θα κάτσετε 12 λεπτά, θα φύγετε. Εγώ που είμαι 3 ώρες με αυτά τα φώτα. Σωστό. Και να σας πω και κάτι. Την απάντηση για το κρύο την έδωσε πολύ ξεκάθαρο ο κύριος Σόιμπλε. Γιατί ο κύριος Σόιμπλε. Θυμάστε και το ύφος που μιλούσε πάντα και τον τρόπο που τα έλεγε. Θέλετε να πάμε να δούμε έτσι 10 δεύτερα μαζί τι είπε στους Γερμανούς ο κύριος Σόιμπλε, που στη Γερμανία υπάρχει τεράστια κρίση, για να δούμε αν θα μας πει και η κυβέρνηση μας εμάς κάτι παρόμοιο. Παρακαλώ. Dann zieht man alten Pullover an und wenn man einen zweiten Pullover anzieht, dann geht's auch. Wir hatten übrigens schon mal in den 70er Jahren. Αυτό είναι το χαμόγελο στο τέλος. Είναι μεταξύ αν βλέπεις ταινία τρόμου ή ας πούμε κωμωδία. Είναι και τα δύο. Κύριε Πολυκάρπου, ξεκινάω από εσάς, γιατί κουνάτε το κεφάλι σας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή βάλατε τον κύριο Σόιμπλε, εάν η λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα για την ακρίβεια είναι ότι λίγο πολύ θα φορέσουμε ένα-δυο pullover περισσότερα, νομίζω ότι αγνοεί το πώς λειτουργούν οι σύγχρονες κοινωνίες και οι σύγχρονες οικονομίες. Και νομίζω ότι είναι και ένδειξη ότι βρίσκονται σε ένα τεράστιο αδιέξοδο σε σχέση με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και πραγματικά προσπαθούν να βρουν λύσεις, ενώ θα έπρεπε να είχαν συμβεί πάρα πολλά στο παρελθόν για να φτάσουμε και να έχουμε, αν θέλετε, και μια αυτονομία ενεργειακή και να μπορούμε να έχουμε ανανεώσιμες πηγές. Πάω και στο κομμάτι της Κύπρου. Αυτά τα πράγματα δεν έγιναν. Σήμερα νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα διέξοδο ως προς τη δυνατότητα να έχει φθηνό ρεύμα και φθηνά καύσιμα στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάνω και τη γέφυρα για να πάω στην Κύπρο και να πω ότι ένα ακριβώς είναι το ότι υπάρχει το ζήτημα του τι δεν κάναμε ως τώρα. Το δεύτερο είναι το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα και δεν το κάνουμε. Διότι αυτή είναι η συζήτηση. Μάλιστα. Το τι μπορούμε να κάνουμε και δεν το κάναμε. Τι δεν κάνουμε, νομίζω, λέτε εσείς. Νομίζω ότι είδατε προηγουμένως με τον κύριο Τρουσό ότι η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έχουμε 70% αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα εντός ενός έτους, δεν είναι μια οποιαδήποτε οικονομική συγκυρία. Έχουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Μάλιστα. Και σίγουρα νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι αυτά που έγιναν και από πλευράς της κυβέρνησης, στο μέγεθος που έχει να αντιμετωπίσει, είναι πολύ λίγα. Διότι έδωσε κάποια χρήματα η κυβέρνηση, αλλά όταν έχεις, για παράδειγμα, 70% αύξηση τιμών, όταν έχεις τέτοιο πληθωρισμό, όταν οι τιμές διεθνώς στα καύσιμα είναι τέτοιες που σήμερα είναι στο 1,80 περίπου το πετρέλαιο, νομίζω ότι είχε ευθύνη η κυβέρνηση να παρέμβει με διάφορους τρόπους για να στηρίξει την κοινωνία. Πολύ περισσότερο δε που εμποδίζει και μέτρα που η αντιπολίτευση πήγε στη Βουλή, είχε πλειοψηφία, πέρασε και η κυβέρνηση επιλέγει να τα εμποδίζει. Για παράδειγμα, η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα. Mm-hmm. Ένα μέτρο το οποίο παρόλο το κοινοτικό κεκτημένο θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές. Το έχει αναφέρει στο ανώτατο. Η μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης είναι στο ανώτατο. Ο μηδενικός συντελεστής πάνω στους ρήπους στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τρεις προτάσεις νόμου που ψήφιζε με πλειοψηφία η Βουλή και η κυβέρνηση τις εμποδίζει. Την ίδια ώρα βάζουμε προτάσεις, διότι ξέρετε, πολλές φορές. Πείτε μας συγκεκριμένα. Πολλές φορές μπαίνει και από την κυβέρνηση το επιχείρημα ότι ξέρετε, πρέπει να δούμε τα δημόσια οικονομικά, πρέπει να δούμε τις δυνατότητες του κράτους που δεν το αρνούμαστε. Έτσι, για να είμαστε και. Πρέπει. Βεβαίως πρέπει να. Πάντα με βάση το τι οικονομική κατάσταση έχεις. Εδώ μου δίνεται την ευκαιρία να ανοίξω μια παρένθεση για να πω το εξής. Όταν η κυβέρνηση πήρε από τις τσέπες των καταναλωτών φέτος, το 2022, ένα δις περισσότερα έσοδα και έχει δημοσιονομικά πλεονάσματα σήμερα, τους πρώτους 8 μήνες του 2022, 400 τόσα εκατομμύρια, το επιχείρημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας νομίζω ότι είναι, θα μου πείτε, στη δική μου αντίληψη, προφάσισε ένα μαρτύριο. Θέλω να απαντήσω, κύριος Μαυρίδης. Το δεύτερο όμως, ακόμα και αν το δεχτώ εγώ, για χάρη συζήτησης, ότι πρέπει να δούμε δημοσιονομικά να έχουμε αντίστοιχα μέτρα. Εδώ η κοινωνία, το είπε και ο κύριος Ρουσιώτης προηγουμένως, το λένε καθημερινά και διάφοροι όταν τοποθετούνται,
υπάρχουν υπερκέρδη στον τομέα της ενέργειας. Εδώ νομίζω δεν το αρνείται κανείς. Εδώ η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τόσες αδυναμίες, με τις τόσες αστοχίες, δεν το αρνείται. Και όχι μόνο δεν το αρνείται, το εντοπίζει και δίνει κατεύθυνση προς τα κρατημέλη να φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Το ίδιο κάνει και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίνει κατεύθυνση στα κράτη-μέλη να φορολογήσουν τα υπερκέρδη στον τομέα της ενέργειας. Άρα λοιπόν, όταν βρισκόμαστε, αν θέλετε, σε ένα πρωτοφανές, η αντιπολίτευση να λέει της κυβέρνησης είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε νομοθεσίες και να έχουμε την κυβέρνηση που αντί να είναι πρώτη, να βρίσκεται απέναντι και να βάζει εμπόδια. Ωραία. Γι' αυτό και πήγαμε και στη Βουλή και κλείνω με αυτό και έχουμε καταθέσει πρόταση ακριβώς για φορολόγηση των υπερκερδών στον τομέα της ενέργειας. Να μας απαντήσετε πάνω σε αυτό το πρώτα, κύριε Μαυρίδη μου, και μετά να κάνετε και εσείς το γενικό σας σχόλιο. Μπορούμε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη και δεν το κάνουμε? Ασφαλώς και μπορούμε και θα το κάνουμε. Α, δεν καταλαβαίνω. Ποιος είπε ότι δεν θα το κάνουμε? Δεν ξέρω, μεταξύ σας υπερκέρδη, να τα βρείτε. Θα σας πω εγώ για να μην λέει ο κύριος. Όχι, θα διότι εμείς σας αρκετή ώρα. Άστε με να μιλήσω. Ναι, αφήστε το να το πω. Απλά να σχολιάσει, να σχολιάσει και τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι θα δούμε το 2023 αν προκύψουν υπερκέρδη. Αυτό το είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Το λέω για να το σχολιάσω. Εγώ σου λέω τη θέση μας. Η θέση μας είναι ότι αν υπάρχουν υπερκέρδη αποδεδειγμένα, πρέπει να φορολογηθούν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ή ότι δεν ξέρουμε? Πού να ξέρουμε, πρέπει να γίνει η σχετική έρευνα. Να κοιτάξουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αυτοί που λένε δηλαδή για το ένα δις και το αυτό, πού τα βρίσκουν αυτά δις, τα εκατομμύρια αυτά, πόσα είναι εκατό? Όχι, αυτό είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι διαφορετικό. Όσο και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Όχι, όχι, όχι. Για τα υπερκέρδη, πόσα είναι? Όταν για παράδειγμα το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχουν, εντοπίζει. Είπε για μας ότι έχουμε. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το λέει ο Γενικός Γραμματέας. Τα υπερκέρδη υπάρχουν μόνο στις επιχειρήσεις που παράγουν ενέργεια με ανανεώσιμες πηγές, ότι έχουν συμφωνία να πουλούν το ρεύμα τους στην ΑΕΚ σε μια συγκεκριμένη τιμή και κάποιες εταιρείες παίρνουν μέχρι και 18-20 σέντ την κιλοβατόρα. Εμείς πόσα παίρναμε? Λοιπόν, παίρναμε 20 και τώρα παίρνουμε 11. Αυτές οι εταιρείες, ναι, μάλλον, δεν μπορώ να πω, έχουν την υπερκέρδη βεβαίως και να φορολογηθούν. Μα δεν χρειάζεται ο κ. Μαυρίδης να πει. Το λέει η ρυθμιστική αρχή Κύπρου. Τέλος πάντων, αφήστε με να τελειώσω. Το λέει η ρυθμιστική αρχή. Άρα εσείς λέτε ότι αν υπάρχουν υπερκέρδη, βεβαίως και πρέπει να φορολογηθούν. Να φορολογηθούν. Βεβαίως. Αφού γίνεται παντού και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το λεγόμενο windfall profits. Αυτά που πέφτουν από τον ουρανό, τα υπερκέρδη. Λοιπόν. Πότε να ξέρουμε αν έχουμε όλα υπερκέρδη, να το προχωρήσουμε? Εσείς θα το μάθετε πρώτοι, είστε δημοσιογράφος, αφού τα μελετά το Υπουργείο Εμπορίου. Μάλιστα. Καταρχήν δεν υπάρχουν αυξήσεις 70% στις τιμές. Από πέρσι μέχρι φέτος? Όχι, η συνολική αύξηση που επηρεάζει το κόστος ζωής των πολιτών, το βλέπεις από το δείχτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος είναι τώρα στο 117 από το 106 που ήταν προηγουμένως. Η συνολική αύξηση στις τιμές είναι περίπου 12% στο σύνολό της. Ναι, εμείς πήραμε συγκεκριμένα κομμάτια. Παίρνεις συγκεκριμένα κομμάτια. Για παράδειγμα, παίρνεις το πετρέλαιο ή παίρνεις το κρέας ή παίρνεις το ψωμί. Πράγματα που καταναλώνουμε κι εσείς. Όχι, κι εγώ. Είναι ο δείχτης τιμών καταναλωτή που θα σου πει το καλάθι της οικοκυράς, όπως έχει αναφέρει ο κύριος Δρουσιώτης. Μάλιστα. Είναι έναν καλάθι που είναι περίπου 800 προϊόντα και υπηρεσίες και γίνεται μια σταθμισμένη αύξηση ή μείωση της τιμής των τιμών. Οι αυξήσεις μέχρι στιγμής είναι συνολικά περίπου 12%. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει αυτό το ποσοστό. Βεβαίως και στα καύσιμα, διότι η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί διεθνώς μέχρι να έρθει στην Κύπρο πριν 4 μήνες. Ναι. Διότι το μαζούτ πρέπει να πάει στα δηληστήρια, να γίνει επεξεργασία και μετά θα το αγοράσουν οι εταιρείες που φέρνουν πετρέλαιο στην Κύπρο από τα δηληστήρια. Παίρνει περίπου 4-6 εβδομάδες. Εγώ αναμένω μειώσεις. Αλλά εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το 2023. Θεωρώ όμως ότι έχει περάσει η περίοδος του ψηλού πληθωρισμού. Μάλιστα. Δεύτερον, τα δημόσια οικονομικά. Αναφέρει συνεχώς το ΑΚΕΛ ο κύριος Πολυκάρπου, που το έχει αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Και του το έχω πει και του το έχω εξηγήσει και δεν το καταλαβαίνει. Τα έσοδα από το 2021 στο 2022, Ιανουάριο με Αύγουστο, συγκριτικά, έχουν αυξηθεί κατά 800 εκατομμύρια, επειδή κάποια έσοδα του 2021 τα έχουμε να αναβάλει για το 2022. Θυμάστε που ψηφίζαμε αναβολή των φορολογιών. Άρα έχετε επιπλέον έσοδα.
Ναι, αλλά του 21 εμειώθηκαν τα έσοδα του 21 επειδή δεν εισπράχθηκαν το 21. Είναι αυτά που ήθελαν να πάρουν και δεν πήραν και τα πήραν ύστερα. Και αυτά τα έσοδα... επιπλέον. Όχι, απλά αν για παράδειγμα η αναβολή των, των αναστολή πληρωμών ήταν 200 εκατομμύρια. Σημαίνει το 2021 μειώθηκαν κατά 200 τα έσοδα και αυξήθηκαν το 2022, άρα η διαφορά είναι 400 εκατομμύρια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυξήθηκαν τα έσοδα... Και λέει ότι αυξήθηκαν τα έσοδα 1 δισεκατομμύριο. Αυξήθηκαν 810 εκατομμύρια. Είδαν πόσο αυξήθηκαν τα έξοδα. Τα έξοδα δηλαδή δεν παίζουν ρόλο. Αυτό που πρέπει να δεις είναι το υπόλοιπο. Τι σου μένει. Τι σου μένει. Τι σου μένει. Και το δύο... και τα άστε με ρε παιδί μου να τελειώσω. Πέστε και, και το δημοσιονομικό πλέον. Ορίστε, το 2021, από τα στοιχεία που εσύ μου έδειξες χθες, έχουμε έλλειμμα. Έλλειμμα το 2021, 480 εκατομμύρια. Έλλειμμα. Το 21. Και το 22 είναι πλεώνασμα 388. Μάλιστα. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για τη διετία. Είναι αρνητικό. Δεν είναι θετικό. Δεν υπάρχουν επιπρόσθετα έσοδα διαθέσιμα να καταναλώσει, να διαθέσει η κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα το τελευταίο. Ούτε ο κόσμος το κατάλαβα. Σας λέω ότι, αυξήθηκαν, αυξήθηκαν τα έσοδα, μάλιστα, αυξήθηκαν και τα έξοδα. Μάλιστα. Άρα βλέπεις το υπόλοιπο. Μάλιστα. Ωραία. Αν υπάρχει υπόλοιπο... Υπάρχει υπόλοιπο? Δεν υπάρχει υπόλοιπο. Αυτό είναι που προσπαθώ να σας πω. Δεν υπάρχει υπόλοιπο, κύριε Πολυκάρπα. Αφού, υπάρχει μείον. Υπάρχει μείον στο 21, υπάρχει μείον 480 εκατομμύρια. Έλλειμμα. Έλλειμμα, το οποίο πρέπει να το πληρώσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και υπάρχει πλεώνασμα 388 το 22. Πιο λίγα δηλαδή. Μάλιστα. Δηλαδή στο σύνολο έχουμε ένα έλλειμμα. 100 περίπου. 100. Είναι αυτό έλλειμμα. Είναι λογιστικά χημεία, έτσι ονομάζεται αυτό που κάνει ο κ. Πρέπει, είναι σωστή ερμηνεία. Με την ίδια λογική μπορεί να πάει και 5 χρόνια. Δώστε του 10 δευτερόλεπτα να τελειώνει. Απροσδόκητα κέρδη υπάρχουν με απόφαση τη ΡΑΕΚ με αριθμών 6-2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 -
σύνθημα. Ας παραταφορολογήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Ωραία, ποιος είναι ψηφίσει για να φορολογηθούν. Αφορά, όσον η κυβέρνηση θα φέρει, θα φέρει η κυβέρνηση νομοσχέδιο και θα το φορολογήσει. Κανονίσετε. Το, λοιπόν, τα έσοδα είναι μειωμένα, όχι το καθαρό διαθέσιμο ποσό που μπορεί να ξοδέψει η κυβέρνηση είναι μείον. Πρέπει να πληρώσει και από πάνω. Έχει δανειστεί χρήματα η κυβέρνηση. Ναι. Άρα αυτό που λέμε ότι έχει πλεόνασμα και δεν το διαθέτει για τους καταναλωτές είναι απλά ένα σύνθημα. Εδώ έχουμε ένα έλλειμμα. Και αυτό πρέπει να το βλέπουμε συνολικά στη διετία. Τώρα, το τι έχει κάνει η κυβέρνηση είναι πολύ καλά γνωστό. Ό,τι μπορεί, βοηθά. Έχει κάνει αναστολή πληρωμών, έχει δώσει μείωση του φόρου κατανάλωσης, με την οποία διαφωνώ προσωπικά, διότι δεν πρέπει να μειώνουμε το φόρο σε προϊόντα που μολύνουν το περιβάλλον, αλλά να παραμένει ο φόρος και να παίρνει τα χρήματα και να τα δίνει σε ευάλωτες ομάδες. Αυτός είναι ο τρόπος ο σωστός. Αν έχεις όλα τα υπόλοιπα μέσα, βέβαια, έτσι. Ναι, εγώ διαφωνώ με το να μειώνουμε φόρους πάνω σε προϊόντα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Τα καύσιμα, για παράδειγμα. Μάλιστα. Άφηστα, πώς είναι να πας στη δουλειά άφηστα, σου όμως. Πάρ' τα λεφτά, το ποδήλατο. Δεν έχεις ποδήλατο δρόμο. Δεν καταλάβετε τι λέω. Όχι, το παίρνω ένα βήμα παραπέρα. Βεβαίως και θα σου δώσει χρήματα η κυβέρνηση ως επίδομα να πάει στη δουλειά σου. Γιατί να μην σου δώσει. Πώς είναι να πάει στη δουλειά σου. Στις ευάλωτες ομάδες. Mm-hmm. Γιατί να μου δώσει εμένα μείωση του φορού κατανάλωσης. Εσείς δεν επηρεάζεστε. Επηρεάζομαι, αλλά ο φτωχός επηρεάζεται περισσότερο. Ναι. Ο φτωχός επηρεάζεται περισσότερο. Δεν αυξήθηκε ο μισθός σας, ούτε εσάς. Ναι, δεν αυξήθηκε, αλλά ο φτωχός επηρεάζεται πολύ περισσότερο. Το ότι πρέπει να δοθούν στους ευάλωτους. Αυτό δεν εννοώ εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Άρα είναι διπλός ο στόχος. Από τη μία προστατεύεις το περιβάλλον και από την άλλη βοηθάς και τις ευάλωτες ομάδες. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Πολυκάρπου. Ωραία. Το πρώτο. Ο κύριος Μαυρίδης, δεν ξέρω αν ξέρει, αν δεν ξέρει, αν έχουν υπερκερδί. Η ρυθμιστική αρχή το της Κύπρου, εντάξει, το, είπα. Το λέω, το είναι σημειώνω, διότι, στην επίσημη εφημερίδα της διότι λίγο πολύ αφέθηκε να νοηθεί ότι δεν ξέρουμε αν έχει υπερκερδί. Το λέω αυτό. Αν φορολογήσεις, μπορείς να το αποδείξεις, πάρε στο δικαστήριο. Ωραία, κύριε Μαυρίδη, ακούστε λίγο την απάντηση για αυτά που έχετε πει. Το λοιπόν, επειδή ακριβώς υπάρχουν υπερκερδί. Και διαφωνώ στο κάτω-κάτω μαζί σας, παστούν το θέμα. Ωραία, δεν διαφωνείτε, αλλά δεν είδα και κάποια πολιτική ενέργεια από πλευρά τη κυβέρνηση ή του Δημοκρατικού Συνέδρου. Θα μας πείτε σε λίγο ότι δεν είστε ούτε και στην κυβέρνηση. Εδώ θα καταλήξει η λογική του
νομοθετική εξουσία. Θα καταλήξει. Αμά μου θέλουν νομοσία, το ψηφίσω. Έχετε και τη δυνατότητα να παίρνετε πρωτοβουλίες, όπως έκανε και το Αγγέλ. Έτσι, γιατί στο τέλος ο κ. Μαυρίδης θα μας πει ότι δεν μπορεί να περνά νόμο στη Βουλή και ότι δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Εδώ έχουμε φτάσει. Εσύ το λέει αυτό. Όχι, εσύ το λέτε, ότι δεν είμαι. Εν πάση περιπτώσει. Είμαστε κυβέρνηση 10 χρόνια. Είναι αλήθεια όμως, έχω να σας πω για τον κύριο Μαυρίδη ότι άμα διαφωνεί, διαφωνεί και δεν έχει πρόβλημα. Να του το δώσω εγώ. Εσύ το λέει, θα παρακαλώ. Δεν ξέρω αν διαφωνεί. Εμένα μου το έχει πει στην εκπομπή ζωντανά σε θέματα. Παρακαλώ. Κύριε Μαυρίδη, θα σα πω το επιχείρημα. Που θέλω να πω, όσον για διακόπτερ. Λοιπόν, το επιχείρημα είναι πολύ απλό. Αν το Υπουργείο Οικονομικό είχε την πολιτική βούληση να λύσει το ζήτημα, θα έφερνε νόμο στη Βουλή. Αν ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε την πολιτική βούληση, θα έπαιρνε πρόταση νόμου στη Βουλή. Δεν το έκανα. Και δεν το έκανα, διότι ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε πολύ συγκεκριμένα ότι εγώ, λέει, θα δω στο μέλλον, εάν και εφόσον προκύπτουν κέρδη, την ώρα που η ρυθμιστική αρχή Κύπρου λέει ότι έχουν κερδί. Αυτό το λέω. Μάλιστα. Διότι ακριβώς εδώ υπάρχει μια πολιτική αντίφαση. Υπουργείο Οικονομικών, εδώ πάμε. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω. Χαριτολογώντας να πω ότι την προηγούμενη φορά που ανάμενε ο κ. Μαυρίδης μειώσεις στα καύσιμα, και ήταν σε αυτό το στούντιο, συζητούσαμε το ίδιο θέμα. Ήταν πριν 6-7 μήνες. Κύριε Μαυρίδη, από τότε μόνο πάνω πάνε τα καύσιμα. Ελπίζω να μην έχει την ίδια λογική. Χαριτολογώντας το λέω, είναι για χαριτολογώντας. Όχι, έμπιανε το μάτι σας. Και το ξέχασε. Ναι, είπε ότι κάποτε θα προκύψουν. Είπα ότι θα μειωθούν οι τιμές και μειωθήκαν οι τιμές. Απλά δεν είπα το πότε ακριβώς. Συγγνώμη δηλαδή, δεν ξέρω εγώ πότε θα αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου και πότε θα μειωθεί διεθνώς. Αυτό το πράγμα είναι η αγορά που το αποφασίζει. Κύριε Μαυρίδη, εγώ αυτό που λέω. Υπάρχει ετεροχρονισμός. Καταλαβαίνω τη δυσκολία. Και εγώ στη θέση του κ. Μαυρίδη θα προσπαθούσα να δημιουργούσα την προσδοκία όταν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Καταλαβαίνω την ανάγκη να δημιουργηθεί μια προσδοκία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έχουμε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Mm. Και επειδή πάει και έρχεται το ζήτημα με τα δημοσιονομικά πλεονέσματα, ούτε ο κ. Μαυρίδης αρνήθηκε ότι το 2022 υπάρχει δημοσιονομικό πλεόνασμα. Και μπορεί να κάνει τη λογιστική αλχημία για να συμψηφίζει με το 21, μπορεί να κάνω και εγώ την ίδια λογιστική αλχημία να συμψηφίσω με 5 χρόνια τώρα, για να δω αν είμαστε θετικά ή αρνητικά. Εδώ πανηγυρίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το Υπουργείο Οικονομικών ότι 5 χρόνια έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν δημοσιονομικά πλεονάσματα. Άρα δεν καταλαβαίνω τη λογική του επιχειρήματος ότι ξέρετε, αν συμψηφίζουμε με την προηγούμενη χρονιά, θα είμαστε μείον. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν περιθώρια, και το λέω αυτό, υπάρχουν περιθώρια, αλλά δεν τα αξιοποιεί η κυβέρνηση γιατί κάνει μαξιλαράκια. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής είναι το ότι αν δούμε την κατάταξη των χωρών, τι έχει ξοδέψει κάθε χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι στον πάτο. Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη στοιχεία του ΑΕΠ τους, έχουν ξοδέψει πολύ περισσότερα. Οι Financial Times έχουν δημοσιεύσει τα στοιχεία, είμαστε τέταρτοι από το τέλος. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να την αρνείται η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και την ώρα που το λέμε αυτό, εμείς έχουμε και προτάσεις συγκεκριμένες και τις καταθέτουμε. Και πήραμε και νομοθετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Κάποιες ψηφίστηκαν, τις εμποδίζει η κυβέρνηση. Ακατανόητο στο δικό μου μυαλό. Όπως ακατανόητο είναι γιατί μέχρι σήμερα. Όταν λέει για παράδειγμα ο κ. Μαυρίδης ότι έκανε πάρα πολλά η κυβέρνηση, δεν απαντά για το ουσιαστικό. Γιατί προτάσεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, η εκκρεμή αναφορά στο ανώτατο. Θα έπρεπε. Εσείς για τη διπλή φορολογία, εσείς προσωπικά, ήσασταν υπέρ. Χρόνια που το λέω, αλλά θα σας πω το να καταργηθεί η διπλή. Ναι, ναι. Απλό, αυτό το λέω γιατί υπήρχαν και συνάδελφοί σας στο συναγερμό που λένε όχι. Όταν είχε υποβληθεί η κατάργηση της διπλής φορολογίας από το Δημοκρατικό Συναγερμό κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση, ναι, ούτε να ακούσουν δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν για αυτό το θέμα. Είναι αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται, όπου τα κόμματα, και δεν λέω μόνο για το ΑΚΕΛ και τα άλλα κόμματα, και ο συναγερμός όταν είναι στην αντιπολίτευση, βάζουμε προτάσεις. Mm-hmm. Έτσι, επειδή ακούγονται καλά στα αυτιά του κόσμου. Δεν είναι δουλειά μας εμάς να αυξάνουμε ή να μειώνουμε τα έσοδα του κράτους. Εμείς είμαστε νομοθέτες. Η δουλειά αυτή για τα έσοδα και τα έξοδα είναι στην εκτελεστική εξουσία. Υπάρχει διάκριση εξουσιών. Το να έρχεται ένα κόμμα και να λέει: ξέρετε, εγώ θέλω να μειώσω το φόρο κατανάλωσης. Οκ, βάζω και εγώ μια πρόταση αύριο το πρωί να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας στο μηδέν. Mm-hmm. Πολύ καλή πρόταση. Όλοι θα τους αρέσει. Θα την ψηφίσουν, θα περάσει. Είναι μια πρόταση υπεύθυνη. Πρέπει να έχουμε υπεύθυνη στάση. Ωραία, είναι ανεύθυνες οι προτάσεις που είναι ανεύθυνες, βεβαίως είναι ανεύθυνες. Mm. Διότι δεν είναι δουλειά δική τους πρώτα απ' όλα. Να μειώνουν φορολογίες τα χρήματα τα οποία χρειάζεται το κράτος για να ξοδέψει, για να κάνει κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική. Το κάνουν απλά διότι θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
Αυτό γίνεται συχνά και σα λέω, γίνεται και από τι δύο πλευρέ. Δεν γίνεται μόνο από το. Θέλω, από επειδή θα πρέπει να το μαζέψουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά τα έσοδα και έξοδα του κράτου. Το εξηγώ και το ξαναεξηγώ. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν το καταλαβαίνει ο κύριο Πολυκάρπου. Με ενδιαφέρει αν το καταλάβει ο κόσμο. Διότι αυτή η κυβέρνηση από το 2013 που ανέλαβε έχει επιχειρήσει να έχει μια υπεύθυνη δημοσιονομική στάση. Διότι έχουμε ένα τεράστιο χρέος και πρέπει να μην δημιουργούμε περισσότερα ελλείμματα στον προϋπολογισμό και επίσης πρέπει αυτό το δημόσιο χρέος να το αναχρηματοδοτούμε μέσω των αγορών. Για να σε δανείσουν οι αγορές δεν πρέπει να έχεις ελλείμματα. Κύριε Μαυρί, κάντε μου μια ανατολία. Ολοκληρώστε την πρότασή σας, σας παρακαλώ. Εγώ απευθύνομαι στους τηλεθεατές να καταλάβουν τι συμβαίνει. Για να μπορέσει, να μπορέσουν οι αγορές να μας δανείσουν χρήματα, πρέπει να έχουμε υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Μάλιστα. Και εμάς να είμαστε επικοινωνημένοι. Και αυτόν έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτόν και δανειζόμασταν με χαμηλών επιτόκιων. Και το θέμα είναι από εδώ και στο εξής. Επειδή τα επιτόκια διεθνώς αυξάνονται. Ανεβαίνουν και 27 έχουμε και νέα αύξηση. Αν δημιουργούμε περισσότερα ελλείμματα, τότε δεν θα μας δανείζουν. Και θα κινδυνεύουμε να πάμε σε μνημόνιο. Επειδή μιλήσετε. Α, ωραία. Ναι, βέβαια. Τι ωραία μου τη λέξη. Ναι. Μη μου απαντήσετε, δώστε με ένα λεπτό. Γιατί είπε τη λέξη δάνειο, είπε τη λέξη ο κύριος Μαυρίδης. Και επειδή τεράστιο πρόβλημα έχουν και οι δανειολήπτες αυτή τη στιγμή, δώστε με ένα λεπτάκι γιατί ο κύριος Μελάς είναι στη γραμμή και μας περιμένει. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελάμο. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούτε τη συζήτησή μας. Αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για κάποιους. Είναι πιο δύσκολα από κάποιους άλλους δανειολήπτες. Είναι αλήθεια αυτό. Διαβάζω ότι ζητάτε συναντήσεις με την πρόεδρο της Βουλής και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Για ποιο λόγο? Για να διεκδικήσουμε ελαφρύνσεις για να μπορέσουν οι δανειολήπτες και όλος ο κόσμος βασικά ναι. να επιβιώσει. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, γιατί το λέτε τεράστια. Αυτό. Ναι. Τεράστια. Είναι τεράστια γιατί όπως όλοι παραδέχονται υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ηθορισμός, υπάρχουν ψηλά επιτόκια, ψηλές τιμές ενέργειας και κατ' επέκταση ακρίβεια των αγαθών. Έτσι πώς θα επιβιώσουν οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν να πληρώσουν και τα δάνεια τους, έτσι. Mm-hmm. Οι προβλέψεις του διοικητή είναι ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όντως, δεν ήταν καθόλου θετικές οι προβλέψεις του κύριου Ηροδότου. Ακούγοντας τις δηλώσεις του, είπε ότι μίλησε για καθαρά για μεγάλη αύξηση των ΜΕΔ, των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ακριβώς. Έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες είναι οικονομία, περισυλλογή, να ταξινομήσουν τις δαπάνες τους και να δαπανούν κατά προτεραιότητα αφού αξιολογήσουν τις δικές τους ανάγκες, τις οικογένειες τους εννοώ, mm-hmm. και αν περισσέψουν λεφτά να δώσουν στις τράπεζες. Επομένως οι τράπεζες να κάτσουν ήσυχες, να σταματήσουν να εκβίουν, να σταματήσουν να εκβιάζουν, διότι είναι η μόνη παραφωνία. Οι τράπεζες είναι η μόνη παραφωνία που όλοι παραδέχονται ότι συμβαίνουν σε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη. Κύριε Μελά, πόσο επίφοβο είναι αυτό το 31 Οκτωβρίου που είναι και η άρση ουσιαστικά, τελειώνει το περιθώριο για τις εκποιήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, οι τράπεζες πρέπει να σταματήσουν τις εκποιήσεις. Οι εκποιήσεις ξέρουν πολύ καλά ότι δεν επιλύουν το πρόβλημα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά το επαυξάνουν. Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, το γνωρίζουν όλοι, έτσι. Mm-hmm. Άρα, εάν δεν σταματήσουν οι τράπεζες τις εκποιήσεις, ακούστε αγαπητοί μου, υπάρχει εκποίηση κατά παράβαση του νόμου. Σας μιλώ τώρα, η ώρα 10, υπάρχει εκποίηση κατά παράβαση του νόμου περί αναστολής των εκποίησεων. Άρα σήμερα ακούστε ουσιαστικά σε μία ώρα και 15 λεπτά γίνεται εκποίηση η οποία είναι παράνομη. Ποιος θα πληρώσει την παρανομία θα το δούμε. Γιατί η υπομονή έχει όρια. Και δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε, που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Λοιπόν,
Εάν γίνει, ειλικρινά, εάν γίνει σήμερα εκποίηση, αν δεν σταματήσει, θα κάνω αγώνα στη Βουλή να ψηφίσει ξανά άλλη αναστολή εκποίησεων και να επεκτείνει και τα όρια εκείνων που προστατεύει. Δεν πάει άλλο. Και το Υπουργείο Οικονομικών που απειλά ότι η Ευρώπη μας λέει αυτά και αυτά, να αποταθεί στις τράπεζες. Όλοι να αποταθούν στις τράπεζες, να τους σταματήσουν. Εταιρεία κάνει την εκποίηση σήμερα, κύριε Μελά, εταιρεία. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μελά, πολύ σύντομα θα ξαναέρθουμε να μας πείτε και άλλα πολλά και από εδώ στο στούντιο, σας παρακαλώ. Ακούσατε, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Την προηγούμενη εβδομάδα, κύριοι, είχα άλλη υπόθεση που θα γινόταν εκποίηση στις 11 η ώρα και θέλαμε ουσιαστικά να προλάβουμε εμείς τώρα ποιος είναι ο ρόλος μας, αλλά να πούμε ότι συμβαίνει αυτό. Πήγε, έγινε εκποίηση, δεν πήγε το σπίτι κάπου, έμεινε το σπίτι, ένα σπίτι στη Λεμεσό μια οικογένεια πενταμελούς. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Τι απαντούμε σε αυτά? Γιατί παρανομούν? Γιατί προχωρούσε εκποίησης χωρίς να μπορούν? Είναι ο κύριος Μελάς για να ξαναψηφίσουμε αναβολή των... Ναι, ναι. Συζητιέται εντωμεταξύ. Ναι, αυτό θα εξαρτηθεί κατά πόσον ο πρόεδρος θα το αναπέμψει και θα το αναφέρει στο ανώτατο, διότι την προηγούμενη τριμηνία που είχαμε ψηφίσει, ο πρόεδρος δεν το έκανε. Και ο λόγος είναι ότι αναμένουν αυτόν το σχέδιο ενίκιων αντιδόσεις να ολοκληρωθεί, το οποίο είναι στα τελικά στάδια, για να είμαστε κι εμείς τουλάχιστον ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους να μπορούν να μπουν σε αυτό το σχέδιο. Ναι. Δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται το σχέδιο αυτό. Σε περίπου τρεις εβδομάδες θα έχουμε νέα. Ναι, το γεγονός ότι γίνονται εκποίησεις είναι βεβαίως πολύ δυσάρεστο και ανεπιθύμητο. Παράνομα όμως. Παράνομα δεν ξέρω, μήπως ήταν κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο και δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Ας το δεχτώ όμως παράνομα. Άρα λοιπόν θα μπορεί και να μην γίνει, ελπίζω. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει τραπεζικό σύστημα χωρίς να υπάρχει η εκποίηση στην εξίσωση. Διότι διαφορετικά δεν θα κάνουν δάνεια καθόλου οι τράπεζες. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, ελάτε κύριε Πολυκάρπου. Θα ολοκληρώσουμε με εσάς. Ακούσα τον κύριο Μαυρίδη να λέει ότι θα δούμε αν θα το αναφέρει ο πρόεδρος. Όπως έκανε και στη συζήτηση που κάναμε και για τα μέτρα για την ακρίβεια. Αντιλαμβάνομαι ότι το καταφύγιο πλέον του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κυβέρνησης σε κάθε τι που προστατεύει την κοινωνία είναι το ανώτατο. Ό,τι νόμος περνά από τη Βουλή και είναι προς όφελος της κοινωνίας με τον Α ή τον Β τρόπο, το στέλνουν στο ανώτατο. Άμα είναι για άλλα πράγματα, άμα είναι για να εξυπηρετήσουμε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, σε ένα βράδυ περνούν οι νομοθεσίες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εδώ λέω ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με την πρώτη κατοικία. Δεν είναι σήμερα που το εντοπίζουμε. Κάναμε αυτή τη ρύθμιση στη Βουλή για να προστατεύσουμε, να δώσουμε περιθώριο. Είναι όμως μια μεταβατική ρύθμιση, η οποία είναι αναγκαία, αλλά δεν θα λύσει συνολικά το πρόβλημα, εάν δεν υπάρξει σοβαρή βούληση από πλευράς των τραπεζών να προχωρήσουμε με αναδιαρθρώσεις. Όμως είναι αναγκαία την ώρα που, ακούσατε και τον κύριο Μελά, αυξάνονται τα επιτόκια, άρα περιορίζεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ναι. Την ίδια ώρα η ακρίβεια περιορίζει ακόμα περισσότερο το εισόδημα και βλέπουμε ένα κράτος το οποίο έχει δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά δεν δίνει στον κόσμο. Και την ώρα, μάλιστα, και αυτό μου δίνει την αφορμή να πω και το εξής. Αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια, ξέρετε από πού έχουν προκύψει? Από τις τσέπες του φορολογούμενου. Διότι έχουμε πληθωρισμό, αυξημένες τιμές και ένα κόσμο ο οποίος πληρώνει πολύ περισσότερο ΦΠΑ και πολύ περισσότερους φόρους, επειδή ακριβώς είναι πιο πάνω οι τιμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξανακάνουμε συζήτηση για το ενίκιο εν αντιδόσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενδιαφέρεται ο κόσμος όταν θα έρθουμε λίγο κοντά στις ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ξέχασαν ότι το κράτος δανείστηκε 4 δισεκατομμύρια να αντιμετωπίσει την κρίση της πανδημίας. Και δεν έχω χρόνο, κύριε Σούρα. Ποιο θα τα πληρώσει? Δεν θα τα πληρώσει ο φορολογούμενος και πάλι? Άρα λοιπόν, επειδή λέει ο κ. Μαυρίδης, θα το απαντήσω. Δεν ξέρω τι είδους οικονομικά μας φέρνουν εκεί στο Αγγέλα. Άρα λέει, και τον κύριο Σούρα, πας και μας όσο. Σωστά λέει ο κύριος Μαυρίδης, στήριξε το κράτος στον κόσμο. Θα μας πάρουν σε πτώχευση, θα μας οδηγήσουν σε πτώχευση. Ποιος? Ο κόσμος να ακούσει. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διαχειριστούν την οικονομία. Μόλις το επιχείρημα σας ήταν. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα δημόσια οικονομικά. Κανένας.
Εγώ μιλώ για τους πολιτικούς των αριστερών. Εγώ αναφέρομαι στις πολιτικές των αριστερών. Όχι στο ΑΚΕΛ, ούτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Εγώ αναφέρομαι σε αυτές τις πολιτικές. Αυτοί που θέλουν μία πρόταση. Αυτοί που θέλουν να είναι συνεχιστές της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, σίγουρα δεν μπορούν να δώσουν άλλες λύσεις. Όμως, είναι σημαντικό αυτό το επιχείρημα. Έχουμε 4 μήνες ακόμα. Έχουμε πολλούς. Μόλις είπε ο κ. Μαυρίδης ότι η λύση είναι να στηρίξουμε τον κόσμο δανειζόμενοι. Προηγουμένως όλη του επιχειρηματολογία. Επικαλεστήκε την πανδημία, ήταν για να μην το κάνουμε. Ευχαριστώ. Φανταστείτε αντίφαση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.